Θέλω να μου θυμηθείς την περίοδο, και το έχουμε συζητήσει εμείς εδώ πολλές φορές, την περίοδο που έπαιξε στο Άγγιγμα Ψυχής. Ναι. Πάνε πολλά χρόνια από τότε, είναι καμιά 22. 22. Λοιπόν, θέλω να θυμηθείς και να μου πεις, γιατί στο δικό μου μυαλό ήταν η πρώτη φορά, τουλάχιστον στα χρόνια της τηλεόρασης που εγώ είμαι μέσα σε αυτή, που δημιουργήθηκε, ας πούμε, μια συζήτηση για το αν έπρεπε να δοθεί ένα έργο, μια σειρά με θέμα, να πω, τον πειρασμό, το αν μπορεί κανείς όταν είναι μέσα στην εκκλησία να κοιτάξει, να ερωτευτεί, να συνάψει σχέση ή οτιδήποτε, ναι, από όλα αυτά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην κανονική, ναι, ζωή εκτός εκκλησίας. Ναι. Είχαν δημιουργηθεί θέματα τότε. Προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί ήταν κάτι πολύ καινούργιο για όλους εμάς. Δηλαδή ήταν πολύ συζητημένο σύριαλ και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, είχαν δημιουργηθεί θέματα. Βέβαια η Εκκλησία από την αρχή αντιμετώπιζε αυτή την παραγωγή, τη δουλειά δηλαδή, με δυσπιστία και με καχυποψία. Διότι η Εκκλησία φοβόταν, και πολύ σωστά εν μέρη, μήπως προσβάλλουμε το θρησκευτικό αίσθημα της κοινωνίας ή μήπως εκθέσουμε και την ίδια την Εκκλησία. Γι' αυτό πάντοτε ήμασταν σε συνεννόηση μαζί τους και πολλές φορές ζητούσαν και τα σενάρια να τα δουν, να ξέρουν την εξέλιξη του ήρωα. Βέβαια, εμείς πάντοτε φροντίζαμε να είμαστε μέσα στα πλαίσια του να μην προσβάλλουμε το θρησκευτικό αίσθημα του κόσμου. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τον κόσμο να θέλει να παρακολουθήσει, αν αυτό που βλέπει, που είναι καθαρή μυθοπλασία, έτσι, θα μπορούσε, ναι, να είναι ένα βιβλίο, ναι, είναι ένα έργο. Ναι. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τον κόσμο να θέλει να δει αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους, αυτό που ονομάζεται μόνο σαν, μπορεί να το δει σαν δίλημα, σαν, ναι, πειρασμό, όχι σαν κάτι που μπορεί, ναι, να γίνει. Νομίζω ότι καταρχάς είναι αυτό που είναι πάντα. Δηλαδή, ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει έναν εμποδισμένο έρωτα. Μπράβο. Εκεί, εκεί στηρίζεται όλο το μελό των μεγάλων της όπερας, ας πούμε. Γιατί το μελό είναι μεγάλη τέχνη, πάρα πολύ μεγάλη τέχνη. Εκεί στηρίζεται όλο το μελό και όλη η δραματουργία του θεάτρου στον εμποδισμένο έρωτα. Δηλαδή, κανείς δεν ενδιαφέρεται να δει, να παρακολουθήσει ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που ζει τον έρωτά του χωρίς πρόβλημα. Ακριβώς.